Οπότε η περιγραφή μιας μουσικής η οποία σχετίζεται με τον κόσμο σήμερα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει νομίζω από τα δεδομένα που υπάρχουν τα ευρωπαϊκά μιας και εδώ ζω, οπότε έτσι αυτές είναι οι οπτικές μου. Φαντάζομαι μια μουσική ελεύθερης πτώσης. Ένας αχνός ήχος ο οποίος διαπερνάει το κενό, αν μπορεί να υπάρξει κενό και ήχος μαζί, θα ήταν αυτό. Και είναι κάτι το οποίο επιταχύνει και μεγαλώνει αυτό το βουητό, το φύσημα. Και όταν φτάσει στο σημείο που δεν μπορεί να αναπτύξει άλλη ταχύτητα, εκεί δεν είναι κάτι δυνατό, κάτι συνεχές όμως. Και αν αυτό το πράγμα είναι ένας κομίτης ο οποίος φλέγεται, αποκολούνται κομμάτια, ακούμε σιγά σιγά περισσότερους ήχους. Σαν κάτι να συντελείται, μια καταστροφή. Κάπως έτσι φαντάζομαι τη μουσική του κόσμου σήμερα. Σαν ένα κομίτι σε ελεύθερη πτώση. Thank you.
Αυτό το κομμάτι κάπως στην τύχη, όπως είπε και ο Θοδωρής πριν, με την έννοια ότι είχα κάποιο άλλο στο μυαλό μου από το συγκεκριμένο δίσκο, το The Last Dream of the Beast, που υπάρχει μια καταπληκτική σοπράνο που ακούγεται σαν να την κατασπαράζει ένα τέρας, αλλά τελικά με κέρδισε το accenting to air λόγω του τίτλου του και κάπως έτσι βρεθήκαμε να ακούμε αυτό και όχι το άλλο. Ίσως υπάρχει και ο φόβος της ταυτοσημείας εδώ του τίτλου με την περιγραφή, αλλά εντάξει, νομίζω είναι αρκετά εύστοχο το συγκεκριμένο. Και έτσι να αναπτύξουμε λίγο και το θέμα της τύχης. Είχαμε μια συζήτηση και με τον Θοδωρή πριν. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα με συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Οπότε λειτουργήσε. Και γενικά είναι ένας τρόπος ο οποίος δουλεύω αυτός. Όπως το ένστικο, έστω όπως θες. Α, ναι, νομίζω το κομμάτι είναι εξαιρετικό. Γιατί θα ήθελα να το απολαύσεις.
περάσατε και να σας φανεί χρήσιμο σε κάποια δουλειά. Thank you.